αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα εορτάζουμε όλοι μαζί και οι δύο κοινότητες τη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Τι είναι η μεταμόρφωση του Κυρίου, τι έγινε στη μεταμόρφωση? Ο Κύριος πριν σταυρωθεί, πριν το πάθος του, πήρε τους τρεις πιο έμπιστους μαθητές του. Οι 12 δεν είναι έμπιστοι, ήταν. Αλλά μέσα και από τους 12 είχε ένα ακόμα πιο χρηστό κύκλο, τους τρεις μαθητές. Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Πήρε λοιπόν τους τρεις μαθητές και ανέβηκε στο όρος στο Θαβόρ, σε ένα βουνό που ήταν εκεί κοντά στη Γαλιλαία. Και τι έγινε εκεί? Μετεμορφώθη, λέει, έμπροσθεν αυτόν. Άλλαξε, μεταμορφώθηκε ενώπιον αυτού και έγινε το πρόσωπό του να λάμπει ως ο ίδιος και τα ρούχα του να λάμπουν σαν το φως και δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν οι μαθητές και έπεσαν κάτω διότι τυφλώνονταν τα μάτια τους από το πολύ φως. Και δίπλα, όταν μεταμορφώθηκε ο Κύριος, εμφανίστηκαν οι δύο προφήτες, Μωυσής και Ηλίας. Και μάλιστα ακούστηκε και η φωνή του Πατέρα, που είπε «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, Αυτόν να ακούτε». Αυτή είναι η διήγηση που λίγο πολύ και από το κατηχητικό σχολείο και από τις πολλές φορές που έχουμε έρθει στην Εκκλησία την έχουμε ακούσει όλοι μας και την ξέρουμε, αλλά θέλω σήμερα να σκεφτούμε γιατί ο Χριστός μεταμορφώθηκε ενώπιον των μαθητών. Και τι έδειξε με αυτό? Ήθελε να κάνει, να εντυπωσιάσει τους μαθητές του? Ήθελε να τους δείξει πόσο δυνατός είναι? Όπως κάνουμε εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές, κάνουμε κάτι σπουδαίο που οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν και κοιτάμε πίσω μας και τι περιμένουμε? Να μας χειροκροτήσουν. Γι' αυτό το έκανε ο Χριστός, περίμενε να τον χειροκροτήσουν οι μαθητές του? Είχε ανάγκη ο Χριστός να τον αναγνωρίσουν και να τον χειροκροτήσει κανένας? Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε επίσης τέτοια μεγάλα πράγματα για να φανούμε, να δείξουμε τις δυνατότητές μας και τις ικανότητές μας. Δηλαδή από εγωισμό το κάνουμε. Ή κάνουμε τέτοια πράγματα όταν θέλουμε να βλάψουμε, να δείξουμε πόσο δυνατοί είμαστε. Μπορούμε να σκοτώσουμε 100 ανθρώπους και σκοτώνουμε για να δείξουμε πόσο δυνατοί είμαστε και να μας φοβούνται οι άλλοι. Είναι και αυτό ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Όπως κάνουν πολλά κράτη. Σκοτώνουν κάποιους για να φοβηθούν οι υπόλοιποι. Είδατε την έκρηξη που έγινε στην Πυρητό. Αν είδατε στις τηλεοράσεις πώς έγινε αυτή η έκρηξη, πόσο μεγάλη ήταν, σκεφτείτε πόσο σπουδαία ήταν η μεταμόρφωση του Κυρίου, τι δύναμη είχε αυτή η μεταμόρφωση. Και λοιπόν γιατί μεταμόρφωση του Κυρίου? Λέμε, αν προσέξετε καλά τους ψαλμούς και τους άλλους, ξέρετε, τα έχουν όλα τα τροπαριά μας. Εάν μπορέσετε και βρείτε ένα βιβλίο και διαβάσετε, τι λέμε όλα αυτά που ψάλαμε τόση ώρα, πόση ώρα, σχεδόν μια μισή ώρα, μπουρ ψάλουμε, τι λέμε? Όλα αυτά που ψάλουμε είναι η ερμηνεία και η θεολογία της εορτής. Εξηγούνται όλα εκεί μέσα. Λοιπόν, την ώρα που σκεφτόμουν τι να σας κηρύξω, κάθισα και έβαλα το αυτί μου και άκουσα τι έψαλαν οι καλοί μας ψαλτάδες. Σήμερα είχατε δεξιό και αριστερό χορό και οι δύο ψάλαν τόσο ωραία. Και άκουσα εκεί, είπε λοιπόν ο υμνοδός ότι μεταμορφώθηκε, λέει, ο Κύριος για να, λίγο πριν τη σταύρωση, για να όταν θα σε δουν οι μαθητές σου να σταυρώνεσαι, να καταλάβουν ότι δεν σταυρώνεσαι, δεν σε πιάσανε και σε σκοτώσανε επειδή ήσουν αδύναμος, αλλά επειδή το πάθος ήταν εκούσιο. Εσύ ήθελες και σταυρώθηκες. Εσύ ήθελες και πέθανες. Δεν μπορεί ποιος τολμά να πιάσει και να συλλάβει το Θεό. Ποιος τολμά να σταυρώσει, να φραγγελώσει, να χτυπήσει, να δώσει σκαμπύλες, φαλιάρες, τον ίδιο τον Χριστό. Ποιος τολμάει, ποιο χέρι μπορεί να σηκωθεί να χτυπήσει το Θεό? Όλα αυτά όμως έπρεπε οι μαθητές
να τα καταλάβουν εκ των προτέρων, για να μην απελπιστούν όταν δούνε τον Κύριό τους, όταν δούνε τον διδάσκαλό τους να σταυρώνεται, να ματώνει και να πεθαίνει. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενο, το μεν πάθος νοήσωση εκούσιο. Όταν θα σε δούνε να σταυρώνεσαι, να καταλάβουν ότι δεν το κάνεις από αδυναμία, αλλά από δύναμη. Και το κόσμο κηρύξωση, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός των Απάντες. Έτσι ψάλαμε. Και να καταλάβουν ότι εσύ είσαι το απάντασμα, ο Υιός του Πατρός. Γιατί είναι ο Υιός ο Χριστός. Και εμφανίζεται και ο Πατέρας, που είναι η φωνή που μαρτυρεί ότι αυτός είναι ο Υιός. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι να το δούμε λίγο ανθρώπινο. Έρχεται ο Μεσσίας που προαναγγέλουν όλοι οι προφήτες και περιμένουν χιλιάδες χρόνια και γεννιέται μέσα σε ένα σπήλαιο της Βηθλεέμ, σαν ένας απλός άνθρωπος, από μια κοπελίτσα 16-17 χρονών, από ένα άγνωστο σόι που δεν τους ξέρει κανείς, και έρχεται, όταν έρχεται η ώρα να καλέσει μαθητές, πάει και βρίσκει ψαράδες, επίσης άγνωστος ανθρώπους. Και τι θα γίνει τώρα, ένας άγνωστος με 12 αγνώστους θα αλλάξουν τον κόσμο και θα κηρύξουν τη σωτηρία των ανθρώπων? Έπρεπε ο Χριστός σιγά σιγά να τους διδάσκει, να τους ετοιμάζει τους μαθητές. Και αυτή η μεταμόρφωση είχε αυτόν τον χαρακτήρα. Δεν έκανε σοου ο Χριστός όταν τους έδειξε ότι είναι Θεός. Ήθελε να το καταλάβουν οι μαθητές ότι πραγματικά είναι Θεός. Τους έδειξε τον πραγματικό του εαυτό. Όταν κάνουμε εμείς κάτι πολύ φυσικό, όταν ένας πατέρας ή μια μητέρα τρέφει τα παιδιά του, σοου κάνει, θέλει να το χειροκροτήσουν. Όχι, κάνει το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Έτσι έκανε και ο Χριστός. Έδειξε τη φύση, έδειξε ποιος πραγματικά είναι, για να ετοιμάζονται και να καταλάβουν. Γιατί μην νομίζετε ότι από την αρχή είχαν καταλάβει οι μαθητές τι ακριβώς ήταν ο Χριστός και ποια ακριβώς ήταν η αποστολή τους σαν αποστόλο σε όλον τον κόσμο. Και έτσι, με δύο μάρτυρα, η φωνή του Κυρίου, του Θεού, του Πατρός, που λέει αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτόν ακούεται. Ο Μωυσής και ο Ηλίας, τι δουλειά είχαν ο Μωυσής και ο Ηλίας? Και πάλι σήμερα, μέσα στα τροπάρια και στις ψαλμωδίες, άκουσα αυτό που λένε οι πατέρες, ότι ο Μωυσής και ο Ηλίας ήταν εκεί για να δείξουν στους μαθητές, για να δείξει ο Χριστός ότι πρώτον είναι η εκπλήρωση ο ίδιος των προφητών, ότι οι προφήτες αυτόν εννοούσαν με όλες τις προφητείες τους, ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, αυτός που περιμέναμε. Αλλά λέει και κάτι άλλο, ότι για να δείξουν ότι αυτός είναι και ο Κυρίαρχος ζωντανών και νεκρών. Και ο Μωυσής και ο Ηλίας είχαν πεθάνει. Δεν ήταν στη ζωή εκείνη την εποχή που έγινε η μεταμόρφωση. Εμφανίστηκαν όμως και έδειξε εκεί ο Χριστός ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, των νεκρών και των ζώντων. Αυτή είναι η εορτή που γιορτάζουμε, αδελφοί μου, η εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου, η οποία είναι μια γιορτή φωτός και μια γιορτή αποκαλύψεως. Μας αποκαλύπτει ο Κύριος ότι αυτός που ανθρωπίνος είναι ένας άσημος Εβραίος, ένα Εβραιόπουλο γεννημένο κάπου στη ξεχασμένη Βηθλεέμ, αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας του κόσμου, που ήρθε να μας σώσει όλους μας και να μας χαρίσει τη ζωή την αιώνια. Αμήν. Μην απολύεις τον δούλο σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδα και ο φθαλμίνου του σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάνω των λαών, όσες αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Σπολάκι, δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς.